Και με αυτό το μικρασιάτικο τραγούδι και συγκεκριμένα ερυθρεώτικο τραγούδι, έτσι, μπαίνουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μας, που έχει να κάνει με την ομάδα του Πανερυθραϊκού, μια ιστορική ομάδα. Εντάξει, η Νέα Ερυθρέα, όσοι γνωρίζετε, είναι εδώ στα βόρεια προάστια, δίπλα στην Κηφισιά. Είναι μια περιοχή η οποία κατοικήθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή και το διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της πόλης, της Μύρνης, του Πόντου, από τα εδάφη εκεί. Δημιουργήθηκε μια ομάδα, ένα συνοικισμός στη Νέα Ερυθρέα, η οποία σήμερα συνεχίζει πιστά στις παραδόσεις, κρατάει γερά τις ρίζες, έχει ομάδες ποδόσφαιρου, μπάσκετ, βόλεϊ που πρωταγωνιστούν ποδηλασίας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε, με μια ιδιαίτερη έμφαση φυσικά στο μπάσκετ, με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Πανερυθραϊκού, τον κύριο Παναγιώτη Δρακόπουλο, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται, Παναγιώτη? Καταρχάς να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό το πράγμα που κάνεις, θεωρώ ότι είσαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που το κάνει και το τολμά. Το να ασχολείσαι δηλαδή με ομάδες προσφυγικές, αλλά και με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εμπουχτίσαμε, Παναγιώτη, με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι, μεν όλοι έχουμε τις ιδιαιτερότητες και τις αγάπες μας και τα πάθη μας, έτσι, από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, αλλά μπουχτίσαμε λίγο με αυτό το πράγμα που βλέπουμε, δεν είναι υγιές. Οπότε πιστεύω και εκτιμώ και εγώ και προφανώς και εσείς που ασχολείστε με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ότι εκεί κρύβει έτσι μια άλλη λαγνία, λατρεία και ομορφιά η όλη ιστορία. Έτσι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση. Πάμε να δούμε λίγο για το ιστορικό κομμάτι του Πανερυθραϊκού, γιατί δεν είναι μια ομάδα της σειράς, είναι μια ομάδα η οποία γεννήθηκε μέσα από την προσφυγιά και κουβαλάει στις πλάτες της, στις ρίζες της και όλο το πολύ μεγάλο αυτό, έτσι, background. Ακριβώς, έχει ιδρυθεί από πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από την περιοχή της Μικράς Ασίας και εγκαταστάθηκαν ερχόμενοι στην Ελλάδα, στην Ερυθρέα πια. Πολλοί εξ αυτών δε και από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας, εξού και η ονομασία Νέα Ερυθρέα. Ο Πανερυθραϊκός σαν ως σύλλογος, ως αθλητικός σύλλογος Πανερυθραϊκός, που είναι και η πλήρης ονομασία του, δραστηριοποιήθηκε λοιπόν στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας και προήλθε ουσιαστικά από τη συνένωση δύο παλιών ποδοσφαιρικών ομάδων. Τον Όμιλο Φιλάθλων Ερμής και την Ένωση Νέας Ερυθρέας. Ναι, η Ένωση ιδρύθηκε το 1928 και ο Ερμής το 1931, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Ως ημερομηνία ίδρυσης διατηρείται το 1931. Ναι. Τώρα όσον αφορά στο μπασκετικό τμήμα που εγώ δραστηριοποιούμε τα τρία τελευταία χρόνια και ρεπορταζιακά πολύ νωρίτερα, είναι το δεύτερο κατά σειρά τμήμα, ας πούμε, έτσι, παλιότερο, ναι, παλιότερο αθλητικό σωματείο. Επί της ουσίας έχουν αυτονομηθεί πια τα τμήματα, ειδικά του ποδοσφαίρου, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Και πλέον ο Πανερυθραϊκός ως σύλλογος έχει να κάνει με το βόλεϊ, την ποδηλασία και το μπάσκετ. Ναι. Το μπασκετικό τμήμα ιδρύθηκε το 1975. Πολύ παλιά, έτσι, σε μια εποχή που το μπάσκετ ακόμα στην Ελλάδα δεν ήταν εποχές Γκάλι και λοιπά, ήταν ακόμα στα πρώτα του στάδια. Πολύ παλιά, από τον Γιώργο Ριγούτσο, και αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο Ριγούτσος, έτσι, αυτός είναι ο Ριγούτσος της ΑΕΚ, ο ποδηλάτης, ο ίδιος ή αδερφός του? Έχει σχέση, δεν είμαι σίγουρος. Ας σε γελάσω. Ναι, γιατί είναι η οικογένεια των Ριγουτσέων. Είναι αυτή η οικογένεια, έτσι. Ναι. Μεγάλη μορφή της ποδηλασίας της ΑΕΚ ο Ριγούτσος. Αν θυμάμαι καλά, Αντώνης Ριγούτσος, αλλά τέλος πάντων δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Μέχρι το 1994 ήταν στις μικρές κατηγορίες. Από το 1997 πια αλλάζει και η διοίκηση της ομάδας, του τμήματος μπάσκετ. Μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι, ο κύριος Μελενιώτης και ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος παραμένει μέχρι τώρα ιστορικό διοικητικό μέλος του Πανερυθραϊκού, παρά την ηλικία του.
συγκροτούν την διοικούσα επιτροπή του μπάσκετ. Τότε που αποτελείται από τους Μπελενιώτη, Χατζόπουλο, Παράσχο, Μακριώτη, Ντούγια, Χονδρό και Κατσιώτη και Μεταξωτή, με πρόεδρο τον κύριο Παράσχο. Και από εκεί ξεκινάει επί της ουσίας μια λαμπρή πορεία ο Πανερυθραϊκός ως τμήμα μπάσκετ. Έχει κάποιες χρονιές ορόσημα, θα λέγαμε, και αν δεν απατώμε θα έλεγα τέσσερις. Το 2000 με την πρόσληψη του Δημήτρη Χουχουλή στη θέση του προπονητή, ο οποίος είναι ο μακροβιότερος Έλληνας προπονητής σε πάγκο ομάδας. Από το 2000 παραμένει, είναι 20ος χρόνος φέτος, και στο τέλος της χρονιάς θα του κάνουμε και μια ξεχωριστή γιορτή. Συν την διαρκή οικονομική βοήθεια του Δημήτρη Μανολόπουλου, του αείμνηστου, ο οποίος μέχρι τα τελευταία χρόνια παρέμενε δίπλα στην ομάδα. Το 2000 λοιπόν είναι μια χρονιά ορόσημη για τον Πανερυθραϊκό. Ναι. Το 2002 είναι επίσης μια χρονιά, γιατί αναδεικνύεται πρωταθλητής στην ΑΕΣΚΑ και για πρώτη φορά στην ιστορία του ανέρχεται στις εθνικές κατηγορίες. Και από τότε έχω να σου πω ότι ο Πανερυθραϊκός είναι μία από τις ομάδες που δεν έχει εξαφανιστεί. Παραμένει σταθερά στις εθνικές κατηγορίες. Ναι, τώρα είναι στη Β' Εθνική, έτσι. Είναι στη Β' Εθνική και μάλιστα τα τελευταία 14 χρόνια είναι ανάμεσα σε Α2 και Β' Εθνική. Ναι, οπότε παραμένει σε αυτό παραμένει σε υψηλό φάσμα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι αγωνιστικά στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι έναν βαθμό πίσω από το Μαρούσι, το γνωστό Μαρούσι, έτσι. Και ότι έχετε και ντέρμπι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ναι. Η επικοινωνία μας ήταν ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι το Σάββατο, το προσεχέ Σάββατο, αύριο δηλαδή, είναι το ντέρμπι κορυφής της Β' Εθνικής, στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι. Εκτός έδρας λοιπόν, έτσι. Εκτός έδρας. Ο Πανερυθραϊκός που έχει 15 νίκες, 4 ήττες, αντιμετωπίζει τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου που έχει 16 νίκες, 3 ήττες. Δηλαδή θέλετε να ρεφάρετε λίγο τις νίκες και τις ήττες. Αν τα καταφέρετε. Πίσω, ναι, έχουμε μια νίκη απόσταση. Σε περίπτωση που ο Πανερυθραϊκός νικήσει, κάνει το διπλό, πιάνει το Μαρούσι στην πρώτη θέση και έχει και υπέρ του, και θα έχει υπέρ του την ισοβαθμία, γιατί έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Θα κερδίσατε στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Είχαμε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, ναι. 63 δεν απατώμε. Mm-hmm. Πάντως μου κάνει εντύπωση μεγάλη, Παναγιώτη, βλέπω εδώ την βαθμολογία και βλέπω ομάδες ιστορικές. Πέρα από το Μαρούσι και τον Πανερυθραϊκό, φυσικά, βλέπω τον Έσπερο Καλλιθέας, έτσι. Το Εγάλιο που έχει φτάσει και αυτό ψηλά, τον Εθνικό που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, τον Όφι. Τι άλλο βλέπω. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφεια. Παπάγου. Ναι. Μιλάμε για πρωταθληματάρα, έτσι. Ναι, είναι τρομερή η φετινή σεζόν. Έχει πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Το Πανελευσυνιακό έχει παίξει για χρόνια στην Α1 κι αυτός. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή παύση. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα μαζί. Θέλω να πω, για να μην αδικήσω, 2 πραγματάκια και για την ποδοσφαιρική ομάδα, το έχω υποσχεθεί αυτό. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, να κάνω και τη διόρθωση, καθότι το έψαξα τώρα λίγο διαδικτυακά. Σταμάτης ήταν ο Ριγούτσος, μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής ποδηλασίας, και στον Πανερυθραϊκό άφησε το στίγμα του, αλλά και στην ΑΕΚ φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία ατάκα μόνο θα ρίξω για την ομάδα την ποδοσφαιρική του Πανερυθραϊκού, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων στο δεύτερο όμιλο, είναι στην 11η θέση με 23 βαθμούς και στο τελευταίο παιχνίδι πήρε ισοπαλία εκτός έδρας από τον Παπάγου. Παίζει και υποδέχεται στην 22η αγωνιστική τους Τράχωνες. Λοιπόν, πάμε πάλι για το μπασκετάκι, να δώσουμε 2 στοιχεία τωρινά για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, Παναγιώτη. Καταρχάς, όσον αφορά το αυριανό ντέρμπι, επειδή το πιάσαμε με το Μαρούσι, πρέπει να ξέρεις ότι θα έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα Α1. Στο Μαρούσι αγωνίζει το
ο Γιάννης Γκαγκαλούδης που έχει περάσει και από την αγαπημένη σου ΑΕΚ. Α, παίζει ο Γκαγκαλούδης, ε. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και στον Παναιθραϊκό. Καλό, ο Γκαγκαλούδης παίζουν... έχει περάσει από παντού. Ισχύει. ενώ στον Παναιθραϊκό παίζουν ο Άλεξ Βουγιούκας, ο αδερφός του Ιαν, ο οποίος έχει αγωνιστεί και αυτό στην Α1 κάποια χρόνια. Και ο Άλκης Παπάς. Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πρέπει να γίνει το ωραίο πρωτάθλημα. Θα έρθουμε να δούμε κανέναν αγώνα. Και η τρίτη ομάδα κατά σειρά στη βαθμολογία, ο Έσπερος, έχει επίσης έναν αθλητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και έχει περάσει και από την ΑΕΚ και έχει αυτό το στίγμα του. Ο Σπύρος Μαγκουνής, αν τον θυμάστε. Ναι, αμέ. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες ΑΕΚ. Ακριβώς. Λοιπόν, 32 βαθμούς ο Έσπερος, μιας που το είπες, δηλαδή 2 βαθμούς κάτω από τον Πανερθαϊκό και 3 κάτω από την κορυφή από το Μαρούσι. Και μετά στη βαθμολογία έχουμε πραγματικά υψηλού επίπεδου ανταγωνισμό. Εγάλεο και Εθνικός με 31 βαθμούς, Πρωτέας Βούλας και Όφη με 30, 29 είναι Μεγαρίδος, 28 έχει ο Πανελευσυνιακός και ο Μανδραϊκός, 27 ο Αθλητικός Όμιλος Πεντέλης και ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου, 24 ο Λόκρος Αταλάντης και η ομάδα των Μελισσίων, 22 ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και ο Δούκας τελευταίος με 21 βαθμούς. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, Παναγιώτη, για να κλείσουμε. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά στο σήμερα, η ομάδα έχει περάσει, το τμήμα μπάσκετ του Πανερθραϊκού έχει περάσει σε νέα εποχή. Βρίσκεται πλέον υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Τσικόπουλου. Η βοήθεια του οποίου είναι καταλυτική στο να παραμένει ο Πανερθραϊκός σε υψηλό επίπεδο. Ο ίδιος έχει θέσει στόχο, ωστόσο, όχι τόσο την ανδρική ομάδα, όσο τα τμήματα υποδομής και τις ακαδημίες. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ωραία. Γιατί εκεί χτίζεται ο αθλητισμός. Βέβαια. Με δύο στόχους. Ο ένας είναι να έχει μια πολύ δυνατή ομάδα σε υψηλό επίπεδο ή δυνατόν στην Α2 με επιτοπλίστων δικά του παιδιά από τις ακαδημίες. Mm-hmm. Και ο δεύτερος στόχος που έχει ήδη, που βρίσκεται ήδη στα χαρτιά και δρομολογείται, είναι το νέο γήπεδο που θα δημιουργήσει ο Πανερθραϊκός, ο κ. Τσικόπουλος, και σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο που επί της ουσίας θα χωρά τα όνειρα του συλλόγου, γιατί το Στέλιος Καλαϊτζής, που θα παραμένει πάντα η ιστορική έδρα του Πανερυθραϊκού Τμήματος Μπάσκετ. Ωραία, είναι, το ευχόμαστε αυτό να γίνει σύντομα. Λοιπόν, Παναγιώτη Δρακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες στον Πανερυθραϊκό σε όλα τα επίπεδα. Και σε εσένα συγχαρητήρια, Νίκο.